Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πάμε αρχικά να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για την συνεργατική. Ξεπερνά τις προσδοκίες το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τόσο σε αριθμητικό όσο και ποιοτικό επίπεδο, αναφέρει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Μηνύματα προς Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες πως η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τις διεκδικήσεις στη Μεσόγειο θάλασσα και στη Βόρεια Συρία, έστειλε το Συνέδριο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την Επιτροπή Εξωτερικών ενημέρωσε ο Υπουργός Νίκος Χριστοδουλίδης για τις τελευταίες του επαφές. Προγραμματίζονται νέες τριμερείς διασκέψεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτοιμος να παρακαθίσει σε κοινωνικό δείπνο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δήλωσε ο Μουσταφά Ακιντζή, θέτοντας εκ νέου ως προϋπόθεση συζήτησης το ζήτημα του φυσικού αερίου. Ανεστάλησαν τα απεργιακά μέτρα τον οδηγό ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά τη διευθέτηση συνάντησης με την Υπουργό Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου. Προηγήθηκε ένταση, ενώ με την παρέμβαση αστυνομικών απετράπησαν τα χειρότερα. Άνευ προσδοκιών είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για επένδυση στον συνεργατισμό, καθώς ολοκληρώθηκε υποβολή ενδιαφέροντος. Όπως φαίνεται, κυρίες και κύριοι, τεκμηριώνεται η αισιοδοξία που επικρατούσε με την εκκίνηση της διαδικασίας στις 18 Μαρτίου. Ενδιαφερόμενοι είναι όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Ξεπέρασε τις προσδοκίες του ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για επένδυση στον συνεργατισμό, τόσο σε αριθμητικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Εν ώψη της λήξης της 2 μετά το μεσημέρι της προθεσμίας για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ο επικεφάλης της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανασχηματισμού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Γιάννου Σταυρινίδης δήλωσε ότι φαίνεται να τεκμηριώνεται η αισιοδοξία που επικρατούσε με την εκκίνηση της διαδικασίας της 18 Μαρτίου. Η σημερινή μέρα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό ορόσημο στην όλη διαδικασία και θέλουμε να εκφράσουμε την ευαρέσκεια μας, γιατί το ενδιαφέρον που ήρθε είναι σημαντικό και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Για μας ο χρόνος παγώνει σήμερα σε σχέση με την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, γιατί η συνέχεια αυτής της διαδικασίας θα έχει έναν διαδικαστικό χαρακτήρα, οπότε και αναμένουμε εντός Μαΐου να έχουμε και τις δεσμευτικές προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον συνεργατισμό προσέλκυσε μνηστήρες από Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Οι πιθανοί επενδυτές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον τόσο για μια επένδυση ελέγχου σε ολόκληρη την τραπεζική οντότητα, όσο και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και δικτύου της τράπεζας μέσω της ομαλούς μετάβασης των περιουσιακών στοιχείων. Ο σύμβουλος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Citigroup Global Markets έχει ξεσκονίσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές με δύο κριτήρια, την οικονομική δυνατότητα εκτέλεσης της συναλλαγής αλλά και της ποιότητας, δηλαδή να έχει τα εχέγγυα για να περάσει από τον έλεγχο καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι ίδιες πηγές κατέστησαν σαφές πως η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα δεν πωλεί χαρτοφυλάκια, αφού έχουν αποκλειστεί επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για αγορά συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων. Οι επιλεγόμενοι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα σε σχέση με την τράπεζα. Αναβλήθηκε το πρωί η συζήτηση για τις εξελίξεις στον συνεργατισμό σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, λόγω του ότι στις 2 η ώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση για εξέβρεση πιθανών επενδυτών για τον συνεργατισμό. Η 12η Απριλίου είναι η πιθανή ημερομηνία κατά την οποία θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο συνεργατισμό στο πλαίσιο κοινής συνεδρίας των Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, μετά από την αναβολή που δόθηκε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Αβέροφ Νεοφύτου. Οι κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Ελέγχου συνήλθαν και η πλειοψηφία των μελών τους πλην του κόμματος των οικολόγων, του ΕΛΑΜ και της ανεξάρτητου βουλευτή Άννας Θεολόγου αποφάσισε αναβολή της συζήτησης στις δύο επιτροπές για το λόγο ότι σήμερα στις 12 ώρα Λονδίνου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση για εξέβρεση πιθανών επενδυτών για τον συνεργατισμό και ως εκ τούτου η πλειοψηφία των δύο επιτροπών έκρινε ότι θα ήταν σοφότερο εν ώψη αυτού του χρονοδιαγράμματος να αναβληθεί η συνεδρία. Στη συνεδρία το παρόν τους έδωσαν ο Υπουργός Οικονομικών, η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, ο Γενικός Ελεγκτής, ο προϊστάμενος της Μονάδας για την Διαχείριση της Συμμετοχής της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Διευθυντής και η Διευθυντική Ομάδα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μηνύματα προς την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες πως η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τις διεκδικήσεις της τόσο στην Μεσόγειο Θάλασσα αλλά και στην Βόρεια Συρία, έστειλε το Συνέδριο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα δεν θα υποχωρήσει από τα δικαιώματά της και θα προστατεύσει με κάθε κόστος τα δικαιώματά της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Κατηγόρησε δε την Αθήνα ότι η συμπεριφορά της δεν αρμόζει σε σχέση καλής γειτονίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το Συμβούλιο κατέστησε σαφές πως η Τουρκία θα αναλάβει πρωτοβουλία στον κουρδικό θύλακα της Μανπίτς στην Βόρεια Συρία, εάν οι κουρδικές δυνάμεις δεν αποχωρήσουν από την περιοχή. Σε αντίθεση με την Αφρίν, στην Μανπίτς βρίσκονται και αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζουν τους Κούρδους στις μάχες εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η Ουάσιγκτον είχε παλαιότερα δεσμευτεί πως οι κουρδικές δυνάμεις δεν θα εγκατασταθούν δυτικά του ποταμού Εφράτη, όπου βρίσκονται τόσο η Μανπίτς όσο και η Αφρίν. Η Άγκυρα προειδοποίησε επίσης το Ιράκ ότι προτίθεται να επέμβει σε Ιρακινό έδαφος εάν η Βαγδάτη δεν θέσει τέλος στην δράση του κουρδικού PKK, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Ανατολού. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα λιγότερο από μία εβδομάδα εφότου η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την τουρκική προκλητικότητα ανοιχτά της Κύπρου και στο Αιγαίο Πέλαγος και δύο ημέρες μετά την Ευρωτουρκική Σύνοδο στη Βάρνα της Βουλγαρίας, όπου οι δύο πλευρές δεν κατόρθωσαν να βρουν απτές λύσεις στις διαφορές τους. Μάλιστα, Κωνσταντίνα, και συνεχίζουμε να βλέπουμε την αδιάλαχτη στάση της Τουρκίας. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και σε πολύ λίγο. Συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου την Επιτροπή Εξωτερικών ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης για τις τελευταίες του επαφές. Θα αναφέρουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση προγραμματίζονται νέες τριμερείς διασκέψεις με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, τι υπόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών? Ο Υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη του επίσκεψη με την αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών σήμερα επισκέφθηκε την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου είχε σε κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημέρωσε τα μέλη της Βουλής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επίσης για τις τελευταίες του ταξίδια στο Λίβανο, Αίγυπτο, Ιορδανία και επίσης ενημέρωσε τους και για τη Ρώμη και για τη συνάντηση που είχε ο κύριος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των ΟΕΕ, κύριον Αντώνιο Κουτέρες. Μετά το πέρας της κλειστής συνεδρίας, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, σε ερώτηση αν μάλιστα σε ερωτήσεις που δέχτηκαν από δημοσιογράφους γύρω και από τα ενεργειακά, μάλιστα, και από την εξωτερική πολιτική του κράτους και βεβαίως και αυτό που έχεις αναφέρει και εσύ και για τις τριμερές. Τώρα για τις τριμερές μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι ο Υπουργός ανέφερε ότι ενδεχομένως η Κυπριακή Δημοκρατία θα κάνει και με την Ελλάδα άλλες τριμερές συναντήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης υπάρχει και μετά από την εκλογική αναμέτρηση στην γειτονική Λίβανο θα υπάρχει και θα προσπαθήσουμε μέσω τεχνοκρατών πρώτα να δημιουργηθεί σε επίπεδο αρχηγό κρατών τριμερή συνάντηση Κύπρο-Ελλάδας-Λίβανο. Τώρα στα ενεργειακά να αναφέρουν εντάχει ότι ο Υπουργός, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας και για τη τουρκοκυπριακή πλευρά, ειδικά για δημιουργία, Κωνσταντίνε, κύριες και κύριοι, κοινής επιτροπής, τεχνικής επιτροπής για διαχείριση του φυσικού αέριου. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτά είναι δικαιολογίες. Υπάρχει σύγκληση στο τραπέζι από τον πρόεδρο Χριστόφια και τον κατοχικό ηγέτη Ταλάτ. Τόσα χρόνια αυτές απευθείες συνομιλίες δεν δέχτηκαν και ούτε μία έσταση από την τουρκοκυπριακή πλευρά για το φυσικό αέριο. Κωνσταντίνε. Μάρια, συμφωνείτε και η ενίσχυση λοιπόν της συνεργασίας και επικοινωνίας της Επιτροπής Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε και ακόμη εκ νέου η συντονισμένη επιχείρηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά έχουμε και τώρα εξελίξεις γύρω από τον τουρκοκύπριο ηγέτη τον Μουσταφά Κιντζή, ο οποίος δηλώνει έτοιμος για την επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά υπό όρους. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ένας από τους όρους είναι πλέον τα ενεργειακά να είναι στο τραπέζι. Είναι ο μοναδικός του όρος, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Ο
το κύριο του όρο, πλέον μετά από 3 χρόνια σε απευθείας συνομιλίες, ο κύριος Ακητή βεβαίως αναφέρουμε ότι και από πιέσεις από την Τουρκία και από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, πλέον θέλει για να δεχτεί μια πρόταση ή πρόσκληση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένα δείπνο, μια συνάντηση, για να δούμε πώς προχωρά η διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού πλέον. Ο μόνος όρος του κύριου Ακητζή είναι ότι ο φυσικός αέριος πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι, έτσι για να μπορούν να διαπραγματευτούν, κάτι το οποίο η κυπριακή πλευρά και βεβαίως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δέχεται αυτούς τους όρους από τον Μουσταφά Ακητζή, τον καταγωγικό ηγέτη Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Μάριε, να σε ευχαριστήσουμε. Παραμένεις κοντά μας και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι σε σένα. Την πλήρη υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του ΟΗΕ, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου. Ο κύριος Κορνηλίου μιλούσε χθες σε ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού της Ολλανδίας με θέμα συλλογική δράση για τη βελτίωση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Στην παρέμβασή του, ο κύριος Κορνηλίου τόνισε ότι μια συζήτηση για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις στο Συμβουλίο Ασφαλείας είναι μια υπενθύμηση της υποχρέωσης της Κύπρου να εκφράσει την εκτίμηση, αλλά και να εξήρει τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας και όλες τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και προσωπικό στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Υπογράμμισε ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν σωστές, ρεαλιστικές και ισχυρές εντολές, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής επιχείρησης, όταν διαπιστωθεί ύπαρξη απειλής στις διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, θα πρέπει να φέρει την στήριξη που απαιτείται, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, γιατί αυτή είναι και η ουσία των ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Παραμένουμε στον συνάδελφο Μάριο Καμιναρίδη, κυρίες και κύριοι, για να δούμε γύρω το θέμα τώρα των αντιδράσεων που προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου Χρήστο Χρήστου και στις δηλώσεις του μεταξύ άλλων ανέδειξε ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες. Με ό,τι αυτό σημαίνει, υπήρχε και απάντηση από τον Υπουργό Παιδείας. Μάριο, λόγος και πάλι σε σένα. Ναι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, σε διευκρινιστική δήλωση μετά από την αρχική του δήλωση, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας, ανάφερε ότι στα εθνικά η ιδεολογία του χριστιανικού αξίας και κυπριακού ελληνισμού πάντα με πλήρως σεβασμό στις αλλαγές σε άλλες θρησκευτικές χώρες, βέβαιως να υπονοηθούν καμία ταυτίση ακραίες και Μαρία, αντιδράσεις που είχα. Ότι ο κύριος Νίκος Τοναρίδης εχθές στον προσωπικό του λογαριασμό στο tweet «Τα παιδιά μας είναι το πολύτερο, έχουμε, είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε και στο τι λέμε, ιδιαίτερα στο...» και μάλιστα έκανε και μία αναφορά σήμερα και ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚ, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Υπουργού Παιδείας. Και αν ήταν σε άλλη χώρα, ήταν να παραιτηθεί και ζητούν και την παραίτηση και του. Και μάλιστα είχαμε και μια δήλωση από την ΕΔΟΝ που ζητά την άμεση παραίτηση του Υπουργού Κωνσταντίνα. Και όπως ανέφερες, υπήρξε διευκρινιστική τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη. Ναι, Κώστα Χαμπιαούρη, χτες το βράδυ, μετά από την αρχική του δήλωση, λέγοντας ότι αυτό που έκανε ο κύριος Υπουργός ήταν να δεχτεί όπως να δει όλα τα, και αυτό συνεχίζει να κάνει, τις σπαθές του με όλα τα κοινοβουλευτικά. Μάλιστα, πολιτικά κόμματα. Ήδη είχε δει την ΕΔΕΚ, τους οικολόγους, τη Συμμαχία Πολιτών και χτες ήταν η σειρά του ΕΛΑΜ, όπως θα έχει και συναντήσεις και με το Δίκο, ΑΚΕΛ και ΔΥΣΥ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Μάριε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ανεστάλησαν τα απεργιακά μέτρα των οδηγών ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά την διευθέτηση συνάντησης με την Υπουργό Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου. Να αναφέρουμε ότι συμφωνήθηκε συνάντηση μετά από 3 εβδομάδες για επίλυση των προβλημάτων. Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στην εκπομπή Αλήθεια και ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί Λεμεσού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Εδώ και δεκαετίες είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Απλώς δεν βρίσκουν καμιά λύση και πολυνίσκουν, η πειρατεία πολλαπλασιάζεται,
ο κύκλος εργασίας μας λιγοστεύει, τα έξοδα λειτουργίας διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται και ούτε σε τομείς που απλώς οι μηχανισμοί του κράτους πρέπει να πάρουν μπροστά για να γίνει όπως την πειρατεία, τα λεωφορεία να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν, τα ταξί να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Υπάρχει αναρχία δηλαδή? Υπάρχει αναρχία στο επαγγελμα, αφού καταγγέλλουμε, έχουμε σελίδες ολόκληρες με παράνομους, ιδιώτες. Πόσοι πειρατές υπάρχουν? Διπλάσια από το τάξη. Α, τόσο καλά. Και τουριστικά γραφεία παρανομούν και γραφεία νοικιάσεως, οτιδήποτε ιδιώτες, ξένοι, δικοί μας, περιοδίες στον Τσίκο, σε άλλες περιοχές, έχουμε τα ονόματα τους, αυτοκίνητα, κανένας έλεγχος. Θέλουν μας όλοι στους ίδιους ανθρώπους που δωρούμε δεκαετίες και στα Υπουργεία και στα Δημαρχία, στο πηγή αυτοδιοίκηση. Έτσι είναι, αν δεν έχει ο Δήμαρχος να πει, κύριε, ελάτε εδώ, να που γίνεται. Ολόκληρη Μακαρίου, δεν έχει πιάτσα. Ανεξαρτησίας, δεν έχει πιάτσα. Η παραλία όλοι έχει 200.000. Συνεχίζουμε τώρα στην αστυνομική ενημέρωση και σε συνάδελφο Κωνσταντίνο Λουσιά. Κωνσταντίνο, λόγος και πάλι σε σένα. Μέσω κατεχομένων έχουν διαφύγει, κυρίες και κύριοι, στο εξωτερικό οι εκτελεστές του Έρνεστ Λεωνίδη, 47 ετών, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των εκτελεστών του στις 8 Φεβρουαρίου, ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. Το ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες, έχει εξασφαλίσει μαρτυρία ότι οι εκτελεστές του Λεωνίδη διέφυγαν με την βοήθεια δύο προσώπων ομογενών από τη Γεωργία, ηλικίας 35 ετών. Τα δύο αυτά πρόσωπα καταζητούνται από την αστυνομία. Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισαν τα μέλη του ΤΑΕ, οι υπόπτοι παρέλαβαν τους εκτελεστές του 47χρονου με αυτοκίνητό τους και τους μετέφεραν στο οδόφραγμα του Λιμνίτη, όπου πέρασαν στα κατεχόμενα για να διαφύγουν στο εξωτερικό. Εναντίον των δύο εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και καταζητούνται για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και συνεργείας μετά τον φόνο. Για την υπόθεση καταζητούνται επίσης άλλα 7 πρόσωπα. Στην Πάφο τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσα σε 8 μόλις ώρες, μέλη της αστυνομικής δύναμης της Πάφου εισέπραξαν το ποσό ρεκόρ των 21.000 ευρώ από εντάλματα που εκκρεμούσαν προς εισπράξη εδώ και πολύ καιρό. Η εισπράξη έγινε μετά από εκστρατεία που ανέλαβε η αστυνομία σε παγκύπριο επίπεδο για εισπράξη ανίσπρακτων ενταλμάτων τόσο της τροχιάς όσο και άλλων αρχών και υπηρεσιών. Στην Πάφο εκκρεμούν προς εισπράξη χιλιάδες εντάλματα, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων αφορούν σε δραστηριότητες του Δήμου Πάφου, ο οποίος προς προμερικών ημινών απέδωσε μεγάλο αριθμό τέτοιων ενταλμάτων στην αστυνομία για να προωθήσει την εισπράξή τους. Συνολικά εκτελέστηκαν 104 εντάλματα για το ποσό των 21.000 ευρώ. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ενταλμάτων που εισπράττονται σε μία μόνο μέρα στην Πάφο και για τον μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που καταλήγει σε δημόσια ταμεία στο ίδιο ολιγόρο χρονικό διάστημα. Η εκστρατεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες για εισπράξη και των υπόλοιπων εκκρεμούν των ενταλμάτων. Στο μεταξύ, σε διάστημα μίας και μόνο μέρας, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ της Τετάρτης, τα μέλη του Τμήματος Τροχιάς Αρχηγείου και της Τροχιάς Πάφου διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στην πόλη και προάστια της επαρχίας της Πάφου. Κατά τους τροχονομικούς αυτούς ελέγχους προέκυψαν πέραν των 800 καταγγελιών για διάφορα τροχαία αδικήματα. Συνολικά 143 ήταν οι καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα, 262 για μη ανανέωση άδειας κυκλοφορίας, 132 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 49 καταγγελίες για χρήση κινητού κατά την οδήγηση και 71 εξώδικες παρατηρήσεις και προειδοποιήσεις. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι ποινές φυλάκισης, κυρίες και κύριοι, που είχαν επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού και αφορούσαν κατοχή παιδικής πορνογραφίας, αυξήθηκαν μετά από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα στις 26 Μαρτίου. Στην αύξηση της ποινής που επεβλήθη πρωτόδικα σε παιδόφιλο προέβη το ανώτατο δικαστήριο μετά από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι η επιβληθήσα ποινή είναι έκδηλα ανεπαρκής. Η περίπτωση αυτή είναι υπαριθμόν 3 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με τον Γενικό Εισαγγελέα να εφεσιβάλλει κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αυτή τη φορά είχε ενώπιον του υπόθεση με κατηγορούμενο 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό μαζί με τη σύζυγό του και κατήχε 5.531 αρχεία παιδικής πορνογραφίας.
Τα αρχεία κατηγοριοποιήθηκαν σε 5 επίπεδα και διαφάνηκε πως ο 29χρονος είχε στην κατοχή του τις χειρότερες μορφές παιδικής πορνογραφίας. Πρωτόδικα επιβλήθηκε στον καταδικαστέντα που παραδέχθηκε ενοχή ποινή φυλάκισης 3 ετών. Το εφετείο, αφού συμφώνησε με τον Γενικό Εισαγγελέα, αύξησε την ποινή από 3 χρόνια σε 5 χρόνια φυλάκιση, αναφέροντας πως κατά τον καθορισμό της αρμόζουσας ποινής, από τα πρωτόδικα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η παραγωγή τέτοιου υλικού όχι απλώς προσβάλλει αλλά εξουδετερώνει κάθε ανθρώπινη αξία, είναι ανώμαλη και διαστροφική. Πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, στις 4 το απόγευμα εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για τις εξελίξεις περί του συνεργατισμού. Μία πρωτοβουλία της ανεξάρτητης βουλευτού Άννας Θεολόγου. Να παρακολουθήσουμε τώρα τι δήλωσε στην τηλεόραση του Capital για το μήνυμα που θέλει να στείλει γύρω από την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Γίνεται με σκοπό να υπάρξει καταγγελία προς το Γενικό Εισαγγελέα, για να κοιτάξει συγκεκριμένες διαδικασίες που μπορεί να αποτελούν να βρίσκουν σημεία διασπάθησης δημόσιου χρήματος. Έχει να κάνει με το γιατί να διοχετευτούν το 1,5 δις στην κρατικοποίηση του συνεργατισμού το 2014, αντί να εξοφληθεί το χρέος που είχε το κράτος προς το συνεργατισμό τότε, ύψους 2,1 δις, και αν γίνονταν αυτή η διαδικασία, δεν θα υπήρχε τότε το συγκεκριμένο ποσό σε ανάγκη κεφαλαίων. Μια διαδικασία αλυσιδωτή που, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας καλέσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να δουν εάν αυτές οι διαδικασίες ήταν ορθές ή όχι και αν σήμερα αποτελούν διασπάσεις δημόσιου χρήματος, τότε θα δούμε αν πραγματικά ποιοι πραγματικά έχουν την ευθύνη για το που κατέληξε σήμερα ο οργανισμός. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, παρέδωσε το πρωί τους εξελεγμένους λογαριασμούς του κόμματός του για το 2017 στον έφορο πολιτικών κομμάτων, προσθέτοντας πως μέσα από ορθολογιστικό προγραμματισμό το χρέος έγινε πλεόνασμα. Οι καταστάσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του κόμματος. Ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα και να μελετήσει όπως αυτός θα ήθελε συνολικά τις καταστάσεις. Σήμερα μπορώ να πω και είμαι στην ευχάριστη θέση ότι μέσα από μια σκληρή δουλειά, έναν πολύ ορθολογιστικό προγραμματισμό και διαχείριση των οικονομικών του κόμματος, κατορθώσαμε το χρέος και τα ελλείμματα τα οποία ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ πριν από 2,5 χρόνια σήμερα να μετατραπούν σε πλεόνασμα χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε ύποπτες χρηματοδοτήσεις προς την πλευρά του κόμματος. Όποιες εισφορές είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε να τις ελέξει, όπως και του Γενικού Ελεκτή, καθώς επίσης και οποιοδήποτε μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του κόμματος στο διαδίκτυο. Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών, οι βουλευτές του Ακέλα Ελεμεσού πραγματοποίησαν τον καθιερωμένο απολογισμό του έργου τους με παρουσίαση των δράσεων και πρωτοβουλειών που αναλύθηκαν κατά το 2017. Σε λεπτομερή απολογισμό του έργου που έχουν κάνει στη διάρκεια του 2017 προέβησαν οι βουλευτές του ΑΚΕ Λεμεσού στη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης που έγινε στη Λεμεσό. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι οργανωμένων επαγγελματικών και άλλων φορέων, καθώς και δεκάδες πολίτες, έγινε ανασκόπηση της δράσης και της εξέτασης προβλημάτων, αλλά και της συμβολής της ομάδας των βουλευτών του ΑΚΕΛ στην προώθηση και επίλυση προβλημάτων της πόλης και επαρχίας της Λεμεσού μέσα από διαβήματα τόσο προς τη Βουλή όσο και προς την κυβέρνηση. Το έργο αυτό, το οποίο αναφερόμαστε κυρίως στα θέματα που αφορούν την πόλη και την ύπαιθρο της Λεμεσού, αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια που έχει το στίγμα αρκετών από εσάς. Οι επισκέψεις μας στις κοινότητες, καταλαβαίνετε ότι έχουν να κάνουν με μια άμεση σχέση και επικοινωνία με όλους τους προέδρους και τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων. Το ίδιο σε σχέση με τους δημάρχους μας. Όλα αυτά είναι το απάβγαλμα μιας δουλειάς ολόχρονης που, όπως πολλές φορές υποσχεθήκαμε στον κυπριακό λαό και ιδιαίτερα στους λεμεσανούς, ο στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε τους πολίτες και τις τοπικές μας κοινωνίες.
Ειδικότερα έγινε αναφορά στους τομείς όπου δραστηριοποιήθηκαν οι βουλευτές και έγιναν επισημάνσεις σε προβλήματα που έχουν επιληθεί και άλλα που ακόμη εκκρεμούν. Περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην Αθήνα τώρα και στον συνάδελφο Γιώργο Φωκιανό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Στα Τύρανα, λοιπόν, έφτασε το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσάς, καθώς παραμένουν κάποια ανοιχτά μέτωπα με την Αλβανία όσο αφορά το πλαίσιο διαπραγμάτευσης και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Τώρα, αύριο θα βρίσκεται στην Βιέννη, όπου θα έχει κρίσιμη συνάντηση με τον Σκοπιανό ομόλογό του για το ονοματολογικό, ενώ θα ενημερώσει και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα τους πολιτικούς αρχηγούς για το ταξίδι τους στα Σκόπια. Ακριβώς, Κωνσταντίνε. Σήμερα πραγματοποιήσω λιγόρη επίσκεψη στην Αλβανία, στα Τύρανα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί, ο Αλβανός ο Τίτμιρ Μπουσάτη, αξιολόγησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την συνάντηση που είχαν στην Κορυτσά τον Ιανουάριο. Με το Υπουργείο να αναφέρει ότι η συνάντηση αυτή έγινε για την υλοποίηση αριθμού θετικών συμφωνιών που ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί από τις δύο πλευρές. Ενώ να πούμε, σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκε και το ζήτημα, όπως είπες και εσύ, της οριοθέτησης των θαλασσίων σύνορων των δύο χωρών. Όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, αύριο θα βρίσκεται στη Βιέννη ο Νίκος Κοτζιάς, όπου θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση με τον Σκοπιανό ομολογό του και τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, προκειμένου να προχωρήσει η διαπραγμάτευση, γιατί και τα χρονικά περιθώρια λίγο στεύουν. Να θυμίσουμε ότι η ελληνική πλευρά θέλει να υπάρξει μια λύση πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι. Τέλος, Κωνσταντίνε, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να τις ενημερώσει για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων αλλά και για άλλα εθνικά θέματα. Μάλιστα, έπεται συνέχεια από τις αυριανές εξελίξεις. Γιώργο, τώρα θα κάνουμε και αναφορά γύρω από την άσκηση πυρπολιτής, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Με εντολή, χθες τα ξημερώματα, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου, διεξήχθη στην περιοχή των Δωδεκανήσων η έκτακτη άσκηση ετοιμότητας με την ονομασία πυρπολιτής. Με το σενάριο, Κωνσταντίνε, της άσκησης να προβλέπει ανακατάληψη βραχονισίδας. Σε αυτή την άσκηση συμμετείχαν, να πούμε, μονάδες και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ παράλληλα, να πούμε, στην γείτονα χώρα, στην Τουρκία, από όλα τα ειδησιογραφικά site ανέβασαν φωτογραφίες από αυτή την άσκηση, την οποία θεώρησαν ότι ήταν μια προκλητική ενέργεια από την Ελλάδα. Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην ελλαδική επικαιρότητα. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε με αφαίρεση 3 βαθμών τον ΠΑΟΚ από το πρωτάθλημα, 2 από το επόμενο μηδενισμό στο μάτς με την ΑΕΚ, καθώς και με 3 αγώνες και κλεισμένο των θυρών για όσα συνέβησαν στον ντέρμπι με την Ένωση. Παράλληλα, επέβαλε ποινή αποκλεισμού 3 ετών στον Ιβάν Σαββίδη για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Το ποδοσφαιρικό Brexit μοιάζει πλέον πιο κοντά από ποτέ μετά και την εισήγηση του Herbert Hubel. Ο Αυστριακός Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA εισηγείται αποκλεισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις διεθνείς διοργανώσεις χωρίς αναστολή περίοδο χάριτος και όχι μόνο για τους συλλόγους αλλά και για τις εθνικές ομάδες. Η έκθεση εισήγηση του Χούμπελ θα παραληφθεί από την Επιτροπή Ομοσπονδιών Μελών και θα συζητηθεί τον προσεχή Μάιο, ενδεχομένως και Ιούνιο, που σημαίνει ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο για να αλλάξουν τα πράγματα. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε για τα επεισόδια στον ντέρμπι με την ΑΕΚ με αφαίρεση 3 βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα και 2 από το επόμενο, 3 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών, ενώ χάνει κέφαλο με 3-0. Ο Ιβάν Σαββίδης τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα 3 ετών και ο Λούμπος Μίχελ με απαγόρευση εισόδου 3 μηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση, συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές. 23 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν στις εκλογές από τα περίπου 60 εκατομμύρια που είχαν δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση, πέτυχε την επανεκλογή του, καθώς συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δίνονται στην δημοσιότητα από αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
Η καταμέτρηση συνεχίζεται και τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται στις 2 Απριλίου. Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής διαρροές αναφέρουν ότι ο Σίση επανεκλέγεται με ποσοστό 92%. Ξένοι παρατηρητές επισημαίνουν ότι όλα κύλησαν ομαλά στη διαδικασία, αλλά εξέφρασαν και επιφυλάξεις. Γύρισα σε αρκετές περιοχές, αλλά δεν είδα πουθενά να υπάρχουν πράξεις βίας. Οι αρμόδιοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μειώσουν τις ουρές, ενισχύοντας την δική τους ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικαστικών. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό που έγινε είναι αντίθετο με τα δικά μας στάνταρ. Ακόμα και αν έχεις μόνο 2, 3 ή 4 υποψηφίους, όλοι τους πρέπει να έχουν τις ίδιες πιθανότητες ώστε να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στην κοινωνία. Όμως εδώ βλέπουμε μόνο έναν πρόεδρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ήταν κάτω από το 50%, αφού στην τριήμερη διαδικασία φέρονται να ψήφισαν 23 εκατομμύρια πολίτες από τα περίπου 60 εκατομμύρια που είχαν δικαίωμα ψήφου. Νομική βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία ζήτησε η Ρωσική Επιτροπή που έχει αναλάβει την έρευνα για την δηλητηρίαση της κόρης του Ρώσου πρώην διπλού κατασκόπου Σεργέη Σκρυπάλ εν μέσω της πρωτοφανούς έντασης που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών. Η ίχνη του νευροπαραλυτικού παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τη δολοφονία του διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ και της κόρης του εντοπίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, δήλωνε πως η Μόσχα ξεπέρασε τα όρια της συλλογικής υπομονής παγκοσμίως. Αρχικά μας είπαν ότι το νευροπαραλυτικό αέριο Νόβιτσοκ δεν υπάρχει. Μετά μας είπαν ότι υπάρχει, αλλά είχαν καταστρέψει τα αποθέματά του. Υποστήριξαν ότι η απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Σεργέη και της Γιούλια Σκρυπάλ ήταν αντίπεινα για τη φερόμενη δηλητηρίαση του Ιβάν του Τρομερού. Ότι το κάναμε για να καταστρέψουμε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στην πραγματικότητα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας έχει καταμετρήσει 24 τέτοιες γελίες κατασκευασμένες υποθέσεις. Η Ρωσία από την πλευρά της ζήτησε τη συνδρομή της Μεγάλης Βρετανίας στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόπειρα δολοφονίας της Γιούλια Σκρυπάλ. 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Βαλένσια της Βόρειας Βενεζουέλας μετά από εξέγερση κρατουμένων. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν κάποιοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα προσπαθώντας να αποδράσουν. Αρχές αποθούν βία με χρήση δακρυγόνων τους εξοργισμένους συγγενείς που ζητούν να μάθουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω από 60 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο κράτησης της πόλης Βαλένθια που βρίσκεται κοντά στο Καράκας. Οι περισσότεροι νεκροί ήταν φυλακισμένοι. Ωστόσο, ανάμεσά τους φαίνεται πως υπάρχουν αστυνομικοί αλλά και τουλάχιστον δύο γυναίκες που επισκέπτονταν τους συζύγους τους. Η αστυνομία έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες για το πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε μετά από εξέγερση δεκάδων κρατουμένων όταν κάποιοι από αυτούς πυρπόλησαν τα στρώματά τους. Yo vengo aquí porque estoy a las 7 de la mañana, no sé nada de mi hermano, dicen que hay tanto muerto, hay quemado, hay herido. Εν μέσω οικονομικής κρίσης στη Βενεζουέλα, οι περισσότερες φυλακές είναι ασφιχτικά γεμάτες και σε πολλές περιπτώσεις φυλακισμένοι στηβάζονται κατά εκατοντάδες ακόμα και σε μικρά κέντρα κράτησης. Συνεχίζεται το πένθος, κυρίες και κύριοι, στο Κεμέροβο της Ρωσίας μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή. Γονείς σκύβουν πάνω από τα φέρετρα των παιδιών τους και δεν μπορούν να συγκρατήσουν την οδύνη και τα δάκρυα. Στο Κεμέροβο το πένθος αγγίζει σχεδόν κάθε οικογένεια. Στις κηδείες των πρώτων θυμάτων της πυρκαγιάς ράγισαν καρδιές. Είναι πολύ τρομακτικό. Όλη η χώρα θρυνεί. Μπορώ μόνο να τους προσφέρω στήριξη και να σταθώ δυνατή. Είμαστε μαζί σας. Ας γνωρίζουν αυτοί που έχασαν τους οικείους τους ότι υπάρχουν άνθρωποι κοντά τους που τους στηρίζουν. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Οι ένοχοι πρέπει να βρεθούν σε κάθε περίπτωση για τον απλό λόγο ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος στη Ρωσία και τόνισε ότι 100 κρατικοί αξιωματούχοι ερευνούν τι συνέβη για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο επικεφαλής της ομάδας δήλωσε ότι το σύστημα συναγερμού για πυρκαγιά είχε χαλάσει από τις 19 Μαρτίου, αλλά κανείς δεν φρόντισε να το επισκευάσει. Επίσης, ανέφερε ότι ο φρουρός δεν το ενεργοποίησε χειροκίνητα παρότι θα μπορούσε να το είχε κάνει.
Εργαζόμενος στο εμπορικό κέντρο, κατήγγειλε ότι στο κτίριο δεν υπήρχαν πυροσβεστήρες. Συνεχίζουμε με άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μερίδα «Ο Δημοσιογράφος και η Δημοσιογραφία σήμερα», η οποία απευθυνόταν σε επαγγελματίες του χώρου αλλά και σε φοιτητές. Η μερίδα με θέμα από τη γραφή και τη φωτογραφία στην αναπαραγωγή συνεχών δεδομένων, εικόνων και εντυπώσεων, «Ο Δημοσιογράφος και η Δημοσιογραφία σήμερα» πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Η μερίδα απευθυνόταν σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και του γενικότερου χώρου της επικοινωνίας, σε επαγγελματίες μάρκετινγκ δημοσίων σχέσεων και σε φοιτητές. Ο πρίτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ανδρέας Αναγιωτός, στο χαιρετισμό του ανέφερε πως το Πανεπιστήμιο για το έτος 2018-2019 βρίσκεται στα 50 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Φέτος, για το 2018-19, έχουμε ενημερωθεί ότι κατατασσόμαστε στα καλύτερα 50 νέα πανεπιστήμια του κόσμου. Το δεύτερο μεγάλο γεγονός είναι ότι έχουμε πάρει την μία και μοναδική έδρα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα θέματα που απασχόλησαν την ημερίδα ήταν η εξέλιξη του επαγγέλματος του δημοσιογράφου, η δημοσιογραφία στην Κύπρο από την παραδοσιακή στη νέα ψηφιακή εποχή και homo journalist εξέλιξη, μετάλλαξη και τερατογέννηση. Τα συμπληρώματα διατροφής Vita Biotics και Όμιλος Ιακωβίδη στηρίζουν ως κύριος χορηγός την κυπριακή συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και την Ελένη Φουρέιρα, κυρίες και κύριοι, γιορτάζοντάς το σε μια εκδήλωση με εκλεκτούς καλεσμένους. Ο Όμιλος MSJ και τα συμπληρώματα διατροφής Vita Biotics διοργάνωσαν ως επίσημος χορηγός της κυπριακής συμμετοχής στον Διαγωνισμό Τραγουδιού ένα πάρτι γεμάτο λάμψη και ζωντάνια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Ελένη Φουρέιρα έχοντας το πλάι της τις σειρές Vita Biotics και Perfectil. Στο λαμπερό πάρτι η υπεύθυνη διαφήμισης και επικοινωνίας του ομίλου MSJ Μαριλένα Κωνσταντίνου καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σότος Ιακωβίδης ευχαρίστησαν τους καλεσμένους για την παρουσία τους. Η φιλοσοφία του ομίλου MSJ και των εταιρεών που τον απαρτίζουν είναι να στηρίζει τη ζωή σε κάθε μορφή της και σε όποιο στάδιο και να βρίσκεται. Γι' αυτό και η επιλογή να εντάξουμε στην γάμα των προϊόντων μας τα συμπληρώματα διατροφής Vita Biotics ήταν στρατηγική και πολύ σημαντική. Η Ελένη Φουρέιρα ευχαρίστησε με την σειρά της τον όμιλο MSJ και την Vita Biotics για την στήριξή τους και υποσχέθηκε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στον επερχόμενο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για ακόμη μια φορά στην Κύπρο και η Κύπρος μου. Όπως λέω κάθε φορά που έρχομαι, το Perfectil για μένα έχει γίνει μέρος της ζωής μου πια. Η Vita Biotics για πάνω από 45 χρόνια παράγει προϊόντα για την φροντίδα της υγείας, τα οποία βασίζονται στην έρευνα. Έχει έδρα το Λονδίνο και διαθέτει τα προϊόντα της σε 85 χώρες, διατηρώντας εκατομμύρια ευχαριστημένους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Κάρτινα. Να ξεκινήσουμε με την απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου στην Ελλάδα, που ουσιαστικά μεσέλαβε για το διακοπέντα αγώνα στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ πριν από 10 χρόνια. Ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, χαϊδεύει το η ομάδα της ΑΕΚ μετά από 24. Πολύ, αν μας ακούς, ναι. Και αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο για να έχουμε καλύτερη λύση. Να μετακινηθώ, δεν ξέρω τώρα, είναι καλύτερα. Πολύ καλύτερα, σ' ακούμε. Να πούμε λοιπόν ότι το δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ έχει καταρχήν κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ισοπαλή, αν μετρούσε τον γκολ θα έπαιρνε προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, ήταν προς το τέλος. Και επίσης ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών για φέτος και 2 βαθμών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και 100.000 ευρώ πρόστιμο. Επίσης, ο Ιβάν Σαββίδη τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό για την ενέργειά του να μπει παράνομα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι γνωστό ότι είχε και πιστόλι, είχε και όπλο στη μέση του, που φάνηκε χωρίς να το θέλει ο ίδιος. Και έτσι, λοιπόν, τα νέα βαθμολογικά δεδομένα φέρνουν την ΑΕΚ να είναι στους 57, τον Ολυμπιακό στους 50 και τον ΠΑΟΚ στους 49, 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Θα πρέπει πλέον να έχει θέση αυτοκτονίας για να απολέσει το πρωτάθλημα στη Super League. Επαναλαμβάνουμε, αν το δει οριστικά,
θα είναι μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχει βέβαια έντονη αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΟ, κάτι το απολύτως φυσιολογικό, και με μια έτσι δρυμία ανακοίνωση ότι η αποβλήθηκε θύμα μιας καλωστημένης παγίδας η ομάδα του ΠΑΟ. Λοιπόν, Πολύ, επειδή είναι καθόλου καλή λήψη, αν μπορείς να μετακινηθείς και πάλι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πρέπει να γίνει πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να παρακολουθήσουμε, να δούμε την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων και θα επιστρέψουμε με την αθλητική μας ενημέρωση. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Mobile Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά, τα βόρεια παράλια, καθώς και τα υψηλότερα ορεινά, και γύρω στους 12 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια. Αύριο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα δυτικά, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να ολοκληρώσουμε την αθλητική μας ενημέρωση με τον Πόλη Χαραλάμπους. Πόλη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Ναι, για τον ΠΑΟΚ και την τιμωρία που τα είπαμε πριν, και είπαμε ότι χαϊδεύει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Να πούμε ακόμα, Κωνσταντίνε, ότι ο επιστρατός της FIFA, ο οποίος πριν από μερικές μέρες ήταν στην Αθήνα, έχει προτείνει να υπάρξει γκρέξη, δηλαδή να αποκλειστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο για τα επόμενα χρόνια από τις διεθνείς διοργανώσεις. Βεβαίως αυτή είναι η σύγκριση για την ώρα. Θα το εξετάσει η αρμόδια επιτροπή της FIFA προσεχώς. Υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος ύστερα και από αυτά που συνέβησαν στην Τούμπα να αποκλειστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι τεράστιο πλήγμα να μην παίζουν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και η εθνική ομάδα να μην αγωνίζεται ούτε στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά ούτε και στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θα είναι και τεράστια οικονομική ζημιά. Μάλιστα. Για τις ομάδες. Όσον αφορά τα δικά μας, να πούμε για την Ομόνοια ότι... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Πόλη Χαραλάμπους. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.